Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι αυτή η σχέση θα διατηρηθεί και θα εμπλουτίζεται από τη συμβολή σας στην τοπική ευημερία. Κυρίες και κύριοι, είναι διάχυτη πλέον η διαπίστωση ότι ζούμε σε μια περίοδο που τη διακρίνει η ελεύθερη πτώση θεσμών και αξιών. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από ανθρώπους που η θαυμαστή τους διαδρομή αποτελεί σύμβολο ελεύθερης ζωής και πίστης στη δημοκρατία. Εκείνους που υποστήριξαν με τις επιλογές τους την ηθική στη σκέψη και τη δράση, που ξεπέρασαν το εγώ τους, διακινδυνεύοντας τη δημόσια εικόνα τους, το πολιτικό τους κύρος, το βόλεμα που προσέφεραν οι συγκυρίες και οι μηχανισμοί. Εκείνους που σφράγισαν τις εξελίξεις, όχι μόνο με τις επιτυχίες, αλλά και με τις αποτυχίες, που είχαν τη γενναιότητα, ακόμα και αυτές, να τις αξιοποιήσουν προς όφελος της πολιτικής ζωής της χώρας μας. Εκείνους που δεν ξεχνούν κάθε φορά που δέχονται τιμητικές διακρίσεις όλους όσους τους ενέπνευσαν και όσους τους στήριξαν στα δύσκολα. Τους δασκάλους, τους γονείς, τους φίλους, τους συντρόφους τους. Εκείνους που ταπεινά δηλώνουν απλώς χρήσιμοι, αλλά είναι πολύτιμοι. Είστε ένας από αυτούς, σεβαστέ Πρωθυπουργέ. Και παρότι ποτέ δεν το επιδιώξατε, επιτρέψτε μας να σας θεωρούμε συνδημότη και συνοδοιπόρο μας. Τον Ναύπλιο αισθάνεται περηφάνεια και τιμή που αποδεχθήκατε τον τίτλο του επίτιμου δημότη μιας πόλης με πολλές πληγές και πολύ περισσότερες ελπίδες. Μιας πόλης που αντιστέκεται στη βία των λίγων και αντλεί δύναμη από τη σοφία των εκλεκτών για να πορευτεί. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, ο Δήμος μας, καταθέτοντας τη βαθιά του εκτίμηση και σεβασμό για τη συνολική σας προσφορά στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας μας, τη συμβολή σας στην αποτελεσματική προώθηση των ελληνικών θέσεων μέσω των πολιτικών σας ικανοτήτων, για τη δυναμική υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών και την ανάδειξή τους ως το πιο ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο για την ορθή διακυβέρνηση της χώρας, την παραδειγματική ηθική, επιστημονική και πολιτική σας διαδρομή, την καθοριστική συμβολή σας στην προώθηση των συμφερόντων του Δήμου Ναυπλιαίων, σας παρακαλεί να μας κάνετε τη μεγάλη τιμή να γίνετε μέλος του. Με αισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας σας καλούμε να δεχτείτε την κατάθεση ευγνωμοσύνη μας για τη σπουδαία προσφορά σας στον τόπο μας. Σας προσκαλούμε να σμίξετε νοερά με τους ναυπλιώτες προγόνους της οικογενείας από την πλευρά της συζύγου σας, τους οποίους τιμάτε σταθερά με τη δράση σας, με την ευχή από τούτο το σμίξιμο να αναγεννηθεί η αγάπη σας για τον Ναύπλιο που σας θεωρεί άξιο παιδί του και σας εκτιμά. Με αυτός λοιπόν τις σκέψεις, διερμηνεύοντας τα αισθήματα των συμπολιτών μας και με τη δική τους εξουσιοδότηση, σας παρακαλώ να δεχτείτε την ανακήρυξή σας σε επίτιμο δημότη της πόλης του Ναυπλίου. Ανακήρυξη που συνοδεύεται από την παράδοση σε εσάς του κλειδιού της πόλης με τη διαβεβαίωση ότι οι πόρτες του Ναυπλίου θα είναι πάντοτε ορθάνυχτες για σας και την ελπίδα ότι με το συμβολικό αυτό κλειδί θα συνεχίσετε να ανοίγετε νέους ορίζοντες για το Δήμο και τους κατοίκους του. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιαίων, κύριο Παναγιώτη Μπούκουρη, να αναγνώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανάγνωση της με αριθμό 324 του 2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιαίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων συνήλθε στις 6 Δεκάτου 2014 σε τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτηση στην ανακήρυξη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ως επίτιμου δημότη του Δήμου Ναυπλιαίων. Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτρης Κοστούρος αναφέροντας τα εξής. Εισηγούμε να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του ιστορικού Δήμου Ναυπλιαίων ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, να επιδοθεί στον Πρωθυπουργό Περγαμηνή, επί της οποίας θα αναγράφεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της ανακήρυξης του και να του απονεμηθεί το χρυσό κλειδί της πόλης του Ναυπλίου ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή και έπαινο για την προσφορά του στο Δήμο Ναυπλιαίων και ειδικότερα για τη δράση του ιδίου προκειμένου να ενισχυθεί η θέση του Ναυπλίου στην εθνική και διεθνή πολιτική σκηνή, για τη σεμνή πορεία του ως ανθρώπου και πολιτικού, για τον άοκνο αγώνα του σχετικά με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ναυπλίου,
για την ευαισθησία και τους αγώνες του σχετικά με την ανάδειξη του Δήμου σε πρότυπο κέντρο τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο με την με αριθμό 324/2014 απόφασή του αποφάσισε ανακηρύσει επίτιμο Δημότη του Ιστορικού Δήμου Ναυπλιαίων τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ως ελάχιστη ανταμοιβή και έπαινο για την προσφορά του στο Δήμο Ναυπλιαίων. Να επιδοθεί στον Πρωθυπουργό Περγαμηνή επί της οποίας θα αναγράφεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της ανακήρυξής του. Να απονεμηθεί στον Πρωθυπουργό το χρυσό κλειδί της πόλης του Ναυπλίου, ο Πρόεδρος τα μέλη. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τον Δήμαρχο Ναυπλίων Δημήτρη Κοστούρο να απονείμει την Περγαμηνή και το χρυσό κλειδί της πόλης του Ναυπλίου στον Πρωθυπουργό μας. Παρακαλώ τον κύριο Πρωθυπουργό για την αντιφώνησή του μετά το πέρας της οποίας τελειώνει και η σπουδαία εκδήλωσή μας. Σεβασμιότατε, φίλες και φίλοι, είναι βαθιά μου η συγκίνηση, γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή. Ξέρω ότι το κλειδί ήταν σχετικά εύκολο να το φτιάξετε, γιατί είχατε ήδη δικό σας το κλειδί της δικιάς μου καρδιάς. Μιλάω για τη Γεωργία. Είναι μεγάλη η διάκριση και η χαρά για μένα σήμερα. Και είναι μεγάλη η τιμή, γιατί πρώτα απ' όλα το Ναύπλιο έχει μια ξεχωριστή θέση στην ελληνική ιστορία. Το ρόλο του Ναυπλίου το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες. Υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μετά την Ανεξαρτησία. Εδώ χτυπούσε η καρδιά του επαναστατημένου γένους μας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στιγμές μεγάλες και στιγμές δραματικές. Εδώ τις έζησαν οι Έλληνες. Και ο απόϊχός τους ακούγεται ακόμα στις ιστορικές γωνιές της πόλης του Ναυπλίου. Από το 23, έδρα της πρώτης επαναστατικής κυβέρνησης, από το 27, το 1827, επίσημη πρωτεύουσα του κράτους, έως το 34, που αποβιβάστηκε εδώ ο Όθωνας, ενώ το 1862 από εδώ ξεκίνησε η επανάσταση για την εκδίωξη του Όθωνα. Εδώ έφταναν τα νέα για την προέλαση του Ιμπραήμ στο δυτικό Μοριά. Εδώ έφτασαν τα νέα για την ήττα των εχθρών στο Ναβαρίνο, που είναι το δικό μου χωριό, η Πύλος. Εδώ άρχισε η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Ο πρώτος κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Εδώ έφτασαν τα νέα για την επίσημη αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Εδώ στις σκάλες του Αϊσπυρίδωνα έπεσε δολοφονημένος ο Καποδίστριας το 31. Εδώ δικάστηκε και φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης το 34. Εδώ βρίσκονται συμπυκνωμένες οι απαρχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Εδώ η πρώτη Βουλή των Ελλήνων. Εδώ το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο. Εδώ η πρώτη Σχολή Ευελπίδων
Εδώ το πρώτο γυμνάσιο. Εδώ το πρώτο φαρμακείο. Και τόσες άλλες φραγίδες που είναι πολυσήμαντα αποτυπώματα της ιστορίας του Ναυπλίου. Αλλά το Ναύπλιο, όπως είπαμε, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τη δικιά μου, γιατί όπως ξέρετε τον ελεύθερο χρόνο που έχω το μοιράζω εδώ, στην ιδιαίτερη πατρίδα της γυναίκας μου και στη δικιά μου ιδιαίτερη πατρίδα, στην Πύλο. Γι' αυτό και αγάπησα τον Ναύπλιο ως δεύτερη πατρίδα μου και βοηθώ όσο μπορώ να γίνουν όλα όσα έπρεπε να είχε κάνει η πολιτεία επί χρόνια. Με πολύ χαρακτηριστική μου επιτρέπεται να πω την περίπτωση του Ανάβαλου. Του Ανάβαλου που προχωράει πλέον η ολοκληρωμένη του αξιοποίηση για την υδροδότηση ολόκληρου του κάμπου της Αργολίδας. Εξέλιξη που επιτέλους μετά από 40 χρόνια θα αλλάξει και την εικόνα και τις οικονομικές προοπτικές ολόκληρης περιοχής. Και αυτό δεν είναι θα. Είναι κάτι το οποίο έχει τελειώσει και μπαίνει μπροστά. Όμως όλα αυτά, το ξαναλέω, έπρεπε να είχαν γίνει από χρόνια. Το Ναύπλιο λοιπόν έχει ξεχωριστή θέση και στην ελληνική ιστορία και βέβαια στη δική μου καρδιά. Εδώ πολλές φορές τα τελευταία χρόνια βρήκα καταφύγιο ξεκούρασης σε δύσκολες ώρες. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ναυπλιώτες, όχι μόνο για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνουν σήμερα, που είναι ξεχωριστή. Περισσότερο όμως θέλω να τους ευχαριστήσω για την αγάπη τους, για τη φιλία τους, με την οποία με περιβάλλουν εδώ και χρόνια, ο απλός ο άνθρωπος, ο απλός οικογενειάρχης, ο απλός καταστηματάρχης. Αυτό είναι για μένα πιο μεγάλη τιμή, το πιο ανεκτίμητο απ' όλα. Γιατί βλέπετε η μοίρα το θέλησε να είμαι πρωθυπουργός στις πιο δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και η Γεωργία και η οικογένειά της εδώ στο Ναύπλιο υπήρξαν τα πιο στέρεα και δυνατά στηρίγματά μου. Και μαζί τους και οι κάτοικοι του Ναυπλίου, τους οποίους πραγματικά τους αισθάνομαι σαν οικογένεια. Θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πραγματικά και για την τιμή και για την αγάπη σας και για τη συγκίνηση που μου προσέφεραν τα λόγια σας. Θέλω να ξέρετε ότι σε αυτές τις δύσκολες, τις σκληρές ώρες που περνάει ο ελληνικός λαός και που δεν θα διαρκέσουν ακόμα πολύ, θα είμαι πάντα δίπλα σας. Πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από ιδεολογίες, όταν όλα αυτά γίνονται περιτά, εκεί που υπάρχει ο άνθρωπος, εκεί που υπάρχει αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή.